Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην Κοινή Λογική. Σήμερα το κεντρικό και ίσως το μοναδικό θέμα στο οποίο θα ασχοληθούμε είναι αυτό που πραγματικά συζητάει όλη η κοινωνία αυτές τις μέρες. Η Συμφωνία των Πρεσπών. Μία συμφωνία η οποία η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας ξέρουμε ότι είναι κατά. Πολλοί καλλιτέχνες, πολλοί διεθνολόγοι, διανοούμενοι, ακόμα και διπλωμάτες προειδοποιούν για τα αρνητικά αποτελέσματα που μπορεί να έχει στη χώρα μας η Συμφωνία των Πρεσπών. Από την άλλη, η κυβέρνηση μας λέει ότι είναι μια συμφωνία στην οποία πρέπει να πανηγυρίζουμε, μια συμφωνία η οποία θα ενώσει τους δύο λαούς, πράγμα το οποίο δεν φαίνεται, γιατί και η κοινή γνώμη των Σκοπίων είδαμε ότι δεν ήθελε να ψηφιστεί η Συμφωνία των Πρεσπών. Ο πρόεδρος της διπλανής χώρας είναι κατά της συμφωνίας και όπως είπαμε και πάρα πολλοί εδώ στη χώρα μας και η πλειοψηφία της κοινής γνώμης αντιδρούν στη Συμφωνία των Πρεσπών. Εκλεκτούς καλεσμένους έχουμε και απόψε, σημαντικούς ανθρώπους με τους οποίους θα συζητήσουμε εδώ και θα μας πούν τις απόψεις τους αλλά και θα βάλουν και την εμπειρία τους πάνω σε αυτό το κομμάτι της Συμφωνίας των Πρεσπών, αν δηλαδή είναι μια καλή ή μια κακή συμφωνία και θα δούμε όλες τις λεπτομέρειες. Θα ήθελα να καλησπερίσω τον κύριο Λάμπρο Τζούμι, αντιστράτηγο εν αποστρατεία. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε, κύριε Τζούμι, στην εκπομπή μας. Τον κύριο Βασίλη Βρετό, αντιπτέραχο εν αποστρατεία, με συγχωρείτε. Καλησπέρα, κύριε Βρετέ, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ. Τον κύριο Σπύρο Περβενά, αντινάβαρχο εν αποστρατεία και είναι και πρόεδρος Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικού στο Ναυτικό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Τζούμι, θα ξεκινήσω από εσάς. Να μας κάνετε ένα σύντομο σχόλιο, να τοποθετηθείτε πρώτα απ' όλα εάν είστε υπέρ ή κατά της συμφωνίας και μετά θα κάνουμε ένα δεύτερο κύκλο για να δούμε τις λεπτομέρειες. Κύριε Καρίδα, εδώ πρόκειται για μια ιστορική παραχάραξη. Μέχρι τον 19ο αιώνα οποιαδήποτε αναφορά γινόταν σε Μακεδονία και Μακεδόνες δεν είχε καμία σχέση με αυτό το οποίο εμείς σήμερα ονομάζουμε μακεδονικό ζήτημα. Αυτό ξεκίνησε επειδή η Ρωσία ήθελε να κατέβει στις ζεστές θάλασσες στο Αιγαίο και δημιούργησε το κίνημα του πανσλαβισμού. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Σλάβοι, που είναι εκτός από τους Σέρβους και οι Βούλγαροι, ήρθαν στην περιοχή της Βαλκανικής τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν και δεν διεκδίκησαν ποτέ εθνοτική ταυτότητα. Δεν το έκαναν, διότι σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, τέσσερα πράγματα καθόριζαν το ελληνικό έθνος: το ομόγλωσσον, το ομότροπον, το ομόθρησκο και το ομόαιμο. Οι Σλάβοι δεν μιλούσαν τη μακεδονική γλώσσα. Όπως ξέρετε, ότι οποιαδήποτε επιγραφή έχει βρεθεί στη Μακεδονία είναι ελληνική. Αν βάλετε έναν Σκοπιανό τώρα να σας διαβάσει μια τέτοια επιγραφή, δεν θα μπορέσει να το κάνει. Όλο αυτό δημιουργήθηκε και ξεκίνησε από αυτό που είπα και στη συνέχεια ήρθε ο Τίτο το 1944. Η περιοχή αυτή των Σκοπιών μέχρι τότε ονομαζόταν Βαρντάς Καμπανόβινα. Ήταν δηλαδή η επαρχία του Βαρδάρη. Βαρδάρης, ξέρετε, είναι ο αξιός. Το δημιούργησε αυτό γιατί. Διότι υπήρχε μια πολιτική αστάθεια λόγω του εμφυλίου στην Ελλάδα. Ο Τίτο πιθανόν θα ήθελε να ενωθεί, να πάρει ένα κομμάτι της Μακεδονίας με πρωτεύουσα στη Θεσσαλονίκη και να δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο μακεδονικό κράτος. Αλλά εάν έχουμε χρόνο στη συνέχεια, να σας πω και τα αρνητικά τα οποία είδα σήμερα. Βεβαίως. Έχουμε αρκετό χρόνο. Όλα θα τα συζητήσουμε στη σημερινή εκπομπή. Όπως θα πούμε και για το συλλαλητήριο, στο οποίο ήσασταν κι εσείς εκεί στο συλλαλητήριο. Ήμουν κι εγώ στο συλλαλητήριο. Κατέγραψα το ρεπορτάζ μπροστά στον άγνωστο στρατιώτη στα επεισόδια, αλλά και πήρα και αρκετές δηλώσεις από απλό κόσμο που ήταν στην εκδήλωση αυτή για τη Μακεδονία. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Να πάω τώρα λίγο στον κύριο Βρετό να μας κάνει και αυτός ένα πρώτο σχόλιο και να μας πει ποια είναι η άποψή του. Είστε υπέρ ή κατά της συμφωνίας? Θα σας έλεγα πολύ απλοϊκά ότι είμαι κατά της συμφωνίας, διότι η συμφωνία αυτή είναι καταρχάς πολιτικά παράδειγμα και νομικά ανυπόστατη, σύμφωνα και με τον Κασιμάτη, τον καθηγητή του Κασιμάτη. Αλλά αυτό που πιστεύω είναι ότι δημιουργεί στο παρόν διχαστικές τάσεις εντός της χώρας και στο μέλλον δημιουργεί προϋποθέσεις εθνικής τραγωδίας. Συμφωνείτε οπότε δηλαδή ότι διχάζει τους δύο λαούς και δεν τους ενώνει, κατά πώς λένε? Σαφώς. Και αυτό φαίνεται και από τις σημερινές δηλώσεις που έχουν γίνει ακατέρωθεν. Δηλαδή και το τι πιστεύουμε εμείς, το τι πιστεύει η κυβέρνηση, το τι πιστεύει η αντιπολίτευση, το τι πιστεύει ο ΖΑΕΦ. Η έννοια του μακεδονικού λαού πλέον παίζει συνεχώς. Οπότε είναι δεδομένο ότι στο μέλλον αυτό θα χρησιμοποιηθεί, οπότε θα δημιουργήσει, νομίζω είναι πολύ φυσιολογικό, να δημιουργήσει τραγωδίες οι οποίες
η περιοχή μας τις γνωρίζει πολύ καλά, τα Βαλκάνια εννοώ. Μάλιστα. Να πάω στον κύριο Περβενά. Εσείς, ποια είναι η άποψή σας, είστε υπέρ ή κατά της συμφωνίας? Εμείς είμαστε κατά της συμφωνίας, διότι έχουμε γαλουχηθεί ότι η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Τις τεχνικές λεπτομέρειες θα τις πούμε μετά. Και επίσης πιστεύω ακράδαντα ότι και να ψηφιστεί από τη Βουλή με 151+, έχει εναντίον της το 70% του ελληνικού λαού. Άρα δεν αντιπροσωπεύει τη βούληση του λαού. Και δεν ξέρω αν θα μιλήσουμε και για το συλλαλητήριο μετά. Ήμουνα και από τους διοργανωτές του συλλαλητηρίου η ένωσή μας, όπως και οι άλλες δύο ενώσεις, και μάλιστα γραφτήκανε γι' αυτό πικρόχολα σχόλια για το άτομό μου, μέχρι ότι είμαι και χρυσαυγίτης. Καλά, εντάξει, όποιος ήταν στο συλλαλητήριο, πολύ... Ακριβώς, στοχοποιείται ως ακροδεξιός και χρυσαυγίτης. Και εγώ θέλω τώρα να πω και κάτι εδώ που άκουσα προηγουμένως και θα σας έκανα βέβαια αυτή την ερώτηση, γιατί έχω στο πάνελ στρατιωτικού σήμερα και δεν μπορώ να μην ρωτήσω το εξής, ότι υπουργοποιήθηκε ένας εν ενεργεία στρατιωτικός. Και αυτό ξένησε κατά κάποιο τρόπο αρκετά την ελληνική κοινωνία, γιατί δεν έχουμε συνηθίσει ένας εν ενεργεία στρατιωτικός να υπουργοποιείται και να παίρνει το Υπουργείο Άμυνας. Και εσείς, μάλιστα, ως Ένωση βγάλατε και μία ανακοίνωση. Και θα ξεκινήσω από εσάς και θα πάω μετά στον κύριο Τζούμι, ο οποίος νομίζω έχει μία αντίθετη άποψη από εσάς. Για πείτε μου εσείς, πώς βλέπετε την υπουργοποίηση του κυρίου Αποστολάκη? Εμείς είμαστε υπερήφανοι που ένας εξ ημών, και ειδικά από το πολεμικό ναυτικό, έγινε Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ο κύριος Αποστολάκης είναι ένας ικανότατος στρατιωτικός, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, έχει πειθαρχία, μπορεί και επιβάλλει τις απόψεις του, έχει διπλωματική διορατικότητα, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι εμείς πάντα οι στρατιωτικοί λέγαμε ότι καλό θα είναι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας να προέρχεται από τον κλάδο μας. Άρα, εφόσον προέρχεται από τον κλάδο... Μπορεί ένα στρατιωτικός, και συγγνώμη που σας διακόπτω, να σκεφτεί με μια ευρύτερη πολιτική σκέψη, που ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις, για να αποφευχθούν πολλές φορές οι σειράξεις, δεν σκεφτόμαστε με επιτελικό τρόπο, δηλαδή που έχουμε τα πλοία, που έχουμε τις στρατιωτικές μονάδες, αλλά πώς μπορούμε να ελιχθούμε πολιτικά. Μπορεί να ελιχθεί ένας στρατιωτικός ο οποίος δεν είναι εκπαιδευμένος γι' αυτό, είναι ακριβώς για το αντίθετο, να εκτελεί εντολές. Κοιτάξτε, θα σας απαντήσω. Καταρχήν, ο κύριος Αποστολάκης ως αγεθά έκανε και στρατιωτική διπλωματία και μάλιστα πολύ επιτυχημένη, ειδικά με την Αμερική. Πρώτον. Δεύτερον, στη στρατιωτική διπλωματία που έκανε, είχε πάρα πολύ καλές σχέσεις με τον αντίστοιχο στην Τουρκία, τον Χουλουσί Ακάρ. Τρίτον, ιστορικά έχουν υπάρξει πρωθυπουργοί, πρόεδροι της Δημοκρατίας και υπουργοί και αναπληρωτές στρατιωτικοί, οι οποίοι ήταν ικανότατοι. Να σου θυμίσω τον Τζανετάκη. Σε περσιακές κυβερνήσεις. Όχι, όχι. Τζανετάκης ήταν πρωθυπουργός από τη Βουλή. Έτσι. Okay. Λοιπόν, ο Σπύλιος Σπυλιωτόπουλος ήταν υπουργός Εθνικής Άμυνας επί κυβερνήσεως Καραμαλή. Το δίλημα σε αυτήν την περίπτωση, εφόσον θέλουμε να είναι στρατιωτικός, είναι αν θα είναι απόστρατος ή αν θα είναι ενεργεία. Το κάθε ένα από τα δύο σενάρια έχει μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Κύριε Τζούμπη, τι λέτε εσείς? Θα είχε ενδιαφέρον, νομίζω, ο κύριος Περβενάς να μας πει αν συμφωνεί ότι ο κύριος Αποστολάκης έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του κάτω από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ο κύριος Αποστολάκης θα στηρίξει κυβερνητικές επιλογές, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, οι οποίες πολλές φορές είναι και αντίθετες από την κοινωνία. Στην περίπτωση του κυρίου Αποστολάκη έγινε ένα θεσμικό ατόπιμα. Όντας εν ενεργεία στρατιωτικός, ανακοίνωσε την υπουργοποίησή του ο Πρωθυπουργός. Θα μπορούσαν να περάσουν 3-4 μέρες. Όλοι αυτοί που αναφέρατε νωρίτερα, όπως ο κ. Τζανετάκης ή άλλοι στρατιωτικοί οι οποίοι υπουργοποιήθηκαν, δεν έγιναν με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι σωστό ένας θεσμικός παράγοντας τη μία μέρα να είναι στο απειρόβλητο και να είναι υπερκομματικός, όπως είναι ο θεσμός του αρχηγού Γεθά, και την άλλη μέρα να πηγαίνουν να τον βάζουμε υπουργό μιας κυβέρνησης όπως έγινε τώρα. Ή όπως είχε γίνει στην περίπτωση της κ. Στάνου, σας θυμίζω, πριν λίγο καιρό. Επίσης, εγώ δεν θα μιλήσω για τις ικανότητες του κυρίου Αποστολάκη, ο κύριος Ναύαρχος νομίζω το ξέρει καλύτερα αυτό από μένα. Αλλά θα πω το εξής. Εμείς θέλουμε έναν υπουργό ο οποίος να κάνει τα καθήκοντα του αρχηγού ΓΕΘΑ, ή θέλουμε έναν υπουργό ο οποίος να έχει πολιτική σκέψη? Αυτό ρώτησα και εγώ πριν. Μα δεν μου αφήσατε να ολοκληρώσω. Δεν μου αφήσατε να ολοκληρώσω. Δείξτε και τον κύριο Περβενά και τον κύριο Τζούμι. Ήθελα να πω λοιπόν, και το είπα εν μέρη, ότι ο κύριος Αποστολάκης έχει εμπλακεί σε διάφορες υποθέσεις. Στα καθήκοντα του ΓΕΘΑ
και παραπάνω. Ίσως έχει αποκτήσει διπλωματική σκέψη. Και το βασικότερο είναι ότι ο κ. Αποστολάκης, από όλες τις κυβερνήσεις που έχουν υπάρξει επικρίσεως από το 9 μέχρι και σήμερα, είχε την υποστήριξη όλων των κομμάτων. Και μην ξεχνάμε ότι ο κ. Σαμαράς τον επέλεξε να τον κάνει αρχηγό γενικού επιτελείου ναυτικού. Τώρα, το ότι έπρεπε να μεσολαβήσουν μία ή δύο, τρεις μέρες, αυτό δεν μπορούσε να γίνει εκ των πραγμάτων. Λέτε ότι είναι κάτι τυπικό δηλαδή. Είναι τυπικό, αλλά εάν δεν υπάρχει αγεθά, διότι δεν υπήρχε αγεθά, διότι ο κ. Αποστολάκης θα είχε παραιτηθεί. Αν δεν υπήρχε υπουργός, διότι ο υπουργός είχε παραιτηθεί, ποιος διοικούσε τις ένοπλες δυνάμεις, έστω και για τρεις ώρες. Εδώ βλέπετε στα πολιτισμένα κράτη, αρρωσταίνει ο πρόεδρος ή ο αντίστοιχος υπουργός και αμέσως υπάρχει αντικαταστάτης, μπας και γίνει κάτι εκείνη τη στιγμή που είναι στο νοσοκομείο. Δεν μπορούσαν να γίνουν αυτά τα πράγματα. Ο κ. Βρετός τι λέει για να τον βάλουμε στη συζήτηση. Θέλω να πω ότι είναι τον κ. Αποστολάκη ο συνεργαστής στο ΓΕΘΑ και οι ικανότητές του είναι δεδομένες. Οπότε δεν θα αφήξω καν τις ικανότητές του. Το πρόβλημα εδώ που παρουσιάζεται είναι ότι υπάρχει μια θεσμική παρεκτροπή. Και η θεσμική παρεκτροπή έγκυται στο γεγονός ότι ενώ ήταν ενεργεία αξιωματικός και ενεργεία ΓΕΘΑ, δηλαδή οικού των ενόπλων δυνάμεων, ξαφνικά βρέθηκε υπουργός μιας κυβέρνησης της Α, της Β, της Γ, δεν έχει σημασία πια. Εδώ λοιπόν η θεσμική παρεκτροπή, η οποία έγινε με την ονομασία του υπουργού, ενώ ήταν ενεργεία αξιωματικός και συνεχίζεται μέχρι σήμερα με τη μη τοποθέτηση ΑΓΕΘΑ, δηλαδή αυτή τη στιγμή οι ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν βάση νομικού πλαισίου ΑΓΕΘΑ. Ο κύριος Φλόρος, τον οποίο και αυτό γνωρίζω και τιμώ, μπορεί να έχει τα καθήκοντα του ΑΓΕΘΑ, αλλά θεωρητικά και πρακτικά ο ΑΓΕΘΑ μπορεί να αντικατασταθεί μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις βάσει της νομοθεσίας. Ως εκ τούτου λοιπόν υπάρχει μια σοβαρή θεσμική παρεκτροπή, η οποία δημιουργεί προηγούμενο πρώτον και δεύτερον, δημιουργεί κακό παράδειγμα σε ένοπλες δυνάμεις περί της κομματικοποίησης, την οποία επί τόσα χρόνια προσπαθούμε να πούμε ότι δεν υφίσταται σε ένοπλες δυνάμεις. Είπαμε όλες τις απόψεις για τον κύριο Αποστολάκη, να μην φάμε άλλο χρόνο, νομίζω ότι κατάλαβαν πολλά πράγματα οι τηλεθεατές μας. Εγώ τώρα θα ήθελα να πάμε στη Συμφωνία των Πρεσπών. Και πριν πάμε για να πούμε γι' αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε έτσι τις απόψεις του κόσμου που είδαμε στο συλλαλητήριο, που είδαμε αυτή την εκδήλωση για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και εδώ θα είμαστε για να συζητήσουμε τα υπόλοιπα. Πάμε να δούμε το πρώτο βίντεο. Λίγο ξεκινάει μία από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις για τη Μακεδονία των τελευταίων ετών. Μία πραγματική λαοθάλασσα έχει σχηματιστεί εδώ στο Σύνταγμα. Λίγο πριν την εκδήλωση, οι Μακεδονομάχοι, όπως βλέπετε πίσω μου, βρίσκονται εδώ και έχουν υψώσει τις ελληνικές σημαίες σε μία από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια για τη Μακεδονία. Αυτή η συμφωνία είναι προδοσία, φωνάζουν οι διαδηλωτές. Μία προδοσία για την Ελλάδα, για τη Μακεδονία. Αυτό είναι το σύνθημά τους, γι' αυτό έχουν μαζευτεί σήμερα εδώ, για να διαδηλώσουν ελεύθερα κατά της κατάπτυσης της Συμφωνίας των Πρεσπών. Χιλιάδες κόσμου εδώ στην πλατεία Συντάγματος. Βλέπετε πίσω μου τι γίνεται. Πραγματικά από όλες τις γωνιές της Ελλάδος, από την Καστοριά, από την Κρήτη, από τη Μακεδονία, από όλο το λεγανοπέδιο της Αττικής, βρίσκονται εδώ σήμερα να βροντοφωνάξουν όχι στην κατάπτυση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Κωνσταντίνε Κατσίφα, σε ευχαριστούμε για όλα! Λοιπόν,
εδώ είμαστε στο στούντιο. Πήραμε έτσι μια μικρή γεύση από την εκδήλωση αυτή. Κύριε Τζούμη, ήσασταν και εσείς εκεί στο μεγάλο συλλητήριο. Εντάξει, εγώ δεν θα μιλήσω για προδοσία, δεν μου αρέσουν τέτοιες λέξεις. Αλλά θέλω να πω ότι η συμφωνία έχει ήδη αρχίσει να παράγει αποτελέσματα. Είπα και στην αρχή κάτι το οποίο είδα σήμερα. Και θα μου επιτρέψετε να κάνω μια πολύ σύντομη αναδρομή στο παρελθόν για να το συνδέσω με το σήμερα. Το 1950 η Ιουγκοσλαβία προσέφυγε στον ΟΗΕ και έθεσε θέμα μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα. Αυτό είχε δημιουργήσει μια ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών. Επειδή το θέμα είχε ατονίσει το 1959, υπήρξε μια συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες και επετράπη η ελεύθερη διακίνηση προσώπων και αγαθών σε βάθος 10 χιλιόμετρων από τα σύνορα. Το 1962 το ξαναέφερε το θέμα η Ιουγκοσλαβία. Το 1980, μετά το θάνατο του Τίτο, ήρθε το θέμα πάλι στην επιφάνεια σε μεγαλύτερη ένταση. Το 1983, όταν είχε έρθει η Πρωθυπουργός της Ιουγκοσλαβίας, η Μίρκα Πλάνιτς, στην Αθήνα, ξαναέθεσε πάλι θέμα μακεδονικής μειονότητας. Το 1986, όταν είχε πάει ο Ανδρέας Παπανδρέου στη Ιουγκοσλαβία, ξανατέθηκε το θέμα. Σήμερα, λοιπόν, κύριε Καρίδα, διάβαζα πριν από λίγο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στο νομό Φλόρινας που ανήκουν στο κόμμα Ουράνιο Τόξο. Έχει κατέβει στις εκλογές, όπως ξέρετε, και έχει πάρει ένα ποσοστό 0,09%, 4.500 ψήφους. Βγήκε λοιπόν ο πρόεδρος του κόμματος και μίλησε για αυτοδιάθεση. Μίλησε ότι εμείς είμαστε Μακεδόνες. Είπε ότι θα αγωνιστούμε για να απελευθερωθούν οι Βορειοελλαδίτες πατριώτες μας. Όλα αυτά λοιπόν δεν τα υπολόγισε κανένας. Υπάρχει, λέτε, και θέμα αργότερα για Νότια Μακεδονία. Κοίταξτε, από την ώρα που του αναγνωρίζεις μακεδονική γλώσσα και μακεδονική ταυτότητα, προφανώς υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι αυτό θα το εκμεταλλευτούν. Ξέρετε, τα προηγούμενα χρόνια, όταν ήταν ο Γκρουεύσκι, μιλούσαμε για Μακεδόνες του Αιγαίου. Νομίζω ότι τα ξέρετε. Εδώ υπάρχουν βουλευτές δικοί μας, οι οποίοι χορεύανε σε πανηγύρια τη Μακεδονία του Αιγαίου. Δεν είναι δηλαδή έτσι απλά τα πράγματα. Δεν θα μιλήσω για προδοσία, αλλά δεν ξέρω. Ξέρετε, η συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν είχε κανένα πρόβλημα με Μακεδονία. Μακεδονία το λέγανε. Ο κύριος Τζανακόπουλος συμμετείχε ως μέλος επικεφαλής νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στα Σκόπια. Σε εκδηλώσεις υπέρ της Μακεδονίας το λέγανε τα Σκόπια. Συνεπώς δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πούμε Μακεδονία. Μάλιστα. Ο κ. Βρετός τι λέει. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι. Πες το. Όχι. Να πείτε αυτό που θέλετε. Θα ήθελα κάτι να πω πιο γενικό πρώτα, πριν πούμε το ελληνικό. Το γενικό είναι ότι ο ελληνικός λαός δυστυχώς δεν σκέφτεται με λογική. Εντυπωσιάζεται με πράξη εντυπωσιασμού και δημιουργεί εικόνες οι οποίες πολλές φορές είναι διαφορετικές από την πραγματικότητα. Το πρώτο είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι. Βέβαια, χωρίς να θέλω να σας διακόψω, ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή είναι κατά της συμφωνίας. Βεβαίως. Δεν έχει εντυπωσιαστεί από ό,τι και αν λέει η κυβέρνηση. Έχει αποτύχει η προσπάθεια εντυπωσιασμού του. Απλώς είναι πολύ απλό. Αλλά η προσπάθεια έγινε. Έχει ένστικτο έτσι, ο λαός. Έγινε. Και μάλιστα στη Βουλή αυτή τη στιγμή να παρακολουθήσετε τις ομιλίες. Ο κύριος Τσίπρας, μάλιστα, είχε πει ότι δεν μπορεί να υπάρχει δημοκρατία αν δεν απευθυνθούμε καθαρά να μιλήσει ο λαός. Σε τέτοιες περιπτώσεις και τώρα βλέπουμε ότι έχει μια κυβέρνηση με 151 ετερόκλητων βουλευτών οι οποίοι λένε ότι εμείς εκφράζουμε τον ελληνικό λαό. Για τη δημοκρατία, μου επιτρέπετε, η άποψή μου είναι ξεκάθαρη. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Νομίζω ότι αμφισβητείται η δημοκρατία στη χώρα μας. Υπάρχει μια δημοκρατική εκλεγμένη ολιγαρχία η οποία κυβερνά. Αυτή είναι η άποψή μου. Μπορεί είναι να βαριά κουβέντα. Είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι πιστεύω. Μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή, η οποία έχει πάρει βουλευτές από διάφορα κόμματα κτλ., δεν μπορεί να λέγεται ένα δημοκρατικό κόμμα το οποίο διοικεί τη χώρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Θα ήθελα να πω λοιπόν για τον ελληνικό λαό γενικότερα. Ο ελληνικός λαός είναι ανημέρωτος. Αυτά που είπε ο κύριος στρατηγός προηγουμένως είναι πάρα πολύ σοβαρά και όχι μόνο είναι πολύ σοβαρά, αλλά υπάρχουν και πολλά πράγματα στη Βουλή σήμερα για τα οποία ο ελληνικός λαός πιστεύω ότι είναι εντελώς ανημέρωτος. Και αυτό γιατί συμβαίνει. Γιατί τα εθνικά θέματα δεν αντιμετωπίζονται με την πρέπουσα σοβαρότητα. Δεν υπάρχει συνοχή στην κοινωνία. Δεν υπάρχει ομοφωνία στα κόμματα. Δεν υπάρχει, αν θέλετε, μια συλλογική προσπάθεια η οποία να αναδείξει τα συν και τα πλην κάθε συμφωνίας. Διότι στη συμφωνία αυτή μπορεί να υπάρχουν κάποια συν, όποια και αν είναι αυτά, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά πλην. Ως εκ τούτου, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι τώρα την Κυριακή σε όλες τις εφημερίδες εμείς δώσαμε τη συμφωνία των Πρεσπών για να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός. Μα ακούστε να δείτε, τη συμφωνία την δώσανε, αλλά το τι αλλαγές έγιναν στο Σύνταγμα δεν το δώσαμε στους βουλευτές. Μέσα σε 5 μέρες να πάρει ένα νομικό κείμενο ο κόσμος και να καταλάβει τι είναι ακριβώς και να αποφαστεί. Αυτό σας λέω. Το 5 μέρες που είπατε είναι πάρα πολύ βασικό. Γιατί λοιπόν αυτή η βιασύνη, γιατί να μην υπάρχει μια συνεχής ενημέρωση του ελληνικού λαού, έτσι ώστε να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός με βάση τις θέσεις και να πάρθει μια συλλογική απόφαση. Εδώ δεν ενημερώθηκαν οι πολιτικοί αρχηγοί. Υπήρχε μυστική διαπραγμάτευση επί πάρα πολύ άρα, καιρό. Άρα λοιπόν επί της πράξεως,
την οποία εφήρμοσε και τις πρακτικές που εφήρμοσε η κυβέρνηση, υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα. Και το ερώτημα που υπάρχει το σοβαρότερο είναι προς τι αυτή η πρεμούρα, αυτό το τρέξιμο να κατοχυρώσουμε τη συμφωνία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εσείς τι πιστεύετε, γιατί βιαζόταν τόσο πολύ η κυβέρνηση? Φαντάζομαι έχει αναλάβει δεσμεύσεις εναντί τρίτων. Ή, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλει να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο άλλο λόγο. Διότι θεωρεί ότι αν ενημερωθεί ο ελληνικός λαός, ενδεχομένως να υπάρχουν πολύ περισσότεροι οι οποίοι θα είναι αντίθετοι. Ο κόσμος, ο οποίος υπήρχε προχθές στο Σύνταγμα και έγινε όλη αυτή η ενημέρωση, την οποία υπήρχα κι εγώ, και δόξα τω Θεώ, δεχτήκαμε πάρα πολλά χημικά και λιώσαμε το τι σημαίνει να δέχεσαι, κυλιγμένα μάλιστα χημικά. Έτσι. Είναι λαός ο οποίος αντιτίθεται προς τη συγκεκριμένη συμφωνία. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν υπάρχει εσωτερική νομιμοποίηση της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή να περάσει τη συμφωνία. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση αγνοεί το λαό, αγνοεί όσα λέγονται εναντίον της συμφωνίας και προχωρά στην ψήφιση της. Η οποία θα ψηφιστεί αύριο, φαντάζομαι, διότι έχει βρει τους 151 πλάσι βουλευτές. Κύριε Περβανά, εσείς πιστεύετε ότι οι χειρισμοί της κυβέρνησης είναι σωστοί? Πιστεύετε ότι βιάστηκε πάρα πολύ? Κοιτάξτε, καταρχήν θέλω να πω κάτι άλλο πρώτο απαντήσω στο ερώτημα σας. Ο κίνδυνος πέραν των άλλων που είπαν οι συνάδελφοι, των ιστορικών που κανείς από εμάς δεν τα αμφισβητεί, είναι ότι αυτή η συμφωνία δεν είναι ισχυρή και από τις δύο πλευρές και κυρίως από την πλευρά των Σκοπίων. Η συμφωνία πάσχει πρώτον διότι δεν την έχει επικυρώσει ο πρόεδρος, άρα είναι έολη, μετέωρη, και το δεύτερο πάσχει ότι είναι συγκυριακή επειδή αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Ζάεφ. Εάν ο κύριος Ζάεφ μεταστραφεί μετά την υπογραφή ή έρθει κάποιος άλλος στη θέση του, όλα αυτά τα λεπτά, τα ασθενή σημεία της συμφωνίας όπως τα μεταφράζουμε θα τα δούμε εμείς, να βγουν στο προσκήνιο. Θα τα δούμε ενδεχομένως να έρχονται στο προσκήνιο. Επομένως, εφόσον δεν είναι ισχυρή να την αποδεχτούν όλοι από εκεί. Δηλαδή λέτε δεν έχει δέσει καλά? Σαφώς όχι. Η κυβέρνηση τη συμφωνία. Όχι. Το είπα και από την αρχή. Η συμφωνία και ειδικά σε τόσο μεγάλα θέματα, δυστυχώς οι Έλληνες δεν είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό, όλα τα μεγάλα θέματα πρέπει να τίθενται σε ένα τραπέζι και τα κόμματα να τα συζητάνε. Όλα τα κόμματα. Αυτό γίνει και με προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν συμβαίνει μόνο τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς. Όλα λοιπόν τα μεγάλα θέματα. Απλώς οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν έβαλαν την υπογραφή τους ώστε να, όχι, να σταματήσει σε τέτοιο θέμα. Η ενδιάμεση συμφωνία και να πάμε σε μια τελική συμφωνία. Πάω στα μνημόνια. Υπεγράφησα τα μνημόνια, το πρώτο μνημόνιο υπεγράφει από τον κύριο Παπανδρέου, χωρίς να ρωτήσω κανέναν άλλον. Ενώ εάν όλα τα κόμματα είχαν καθίσει κάτω σε ένα τραπέζι, θα είμαστε Πορτογαλία, θα είμαστε Κύπρος. Ενώ βλέπουμε στην Κύπρο, ναι, ακόμα και η αντιπολίτευση στα εθνικά θέματα είναι ενωμένη, συναποφασίζουν. Αυτό γίνεται σε όλα τα κράτη, δεν θέλω να πω πολιτισμένα, γιατί και εμείς πολιτισμένο κράτος είμαστε. Τέλος πάντων, στα κράτη τα οποία έχουν προϊστορία σε συμβιβασμούς εσωτερικούς, δεν λέω εξωτερικούς. Όμως, πρώτο, έπρεπε όλα τα κόμματα. Μα είναι και λογικό. Λέμε ότι πάμε οι δύο λαοί να ενωθούν και να ζήσουν αγαπημένα. Ακριβώς. Αν λοιπόν ένα από τα δύο κράτη που εδώ βλέπουμε ότι και τα δύο κράτη το έχουν αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, έχουμε από τη μία την Ελλάδα, στην οποία προχώρησε μονομερώς η κυβέρνηση χωρίς να ρωτήσει κανέναν. Χωρίς το Εθνικό Συμβούλιο να αποφασίσει, προχώρησε. Και στη διπλανή χώρα ο πρόεδρος διαφωνεί. Οι πολίτες διαφωνούν, ναι, και εμείς τώρα έχουμε δηλαδή μία συμφωνία στην οποία διαφωνούμε, συμφωνούμε και οι δύο ότι διαφωνούμε. Και χωρίς να ξέρουμε κιόλας ποια είναι αυτή η συμφωνία. Και αν μου επιτρέπετε τώρα προσωπικό σχόλιο εδώ, οι Σκοπιανοί έχουν πάρει τα πάντα, θα μπουν στο ΝΑΤΟ. Από ό,τι διάβασα, 3-5 δισεκατομμύρια θα εισδρεύσουν άμεσα στα ταμεία τους με το που θα μπουν στο ΝΑΤΟ, θα μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ό,τι και να γίνει στη συνέχεια. Αυτοί είναι διασφαλισμένοι. Αυτά δεν τα έχουν πάρει. Εμείς δεν τα έχουμε πάρει. Αυτός είναι ακριβώς ο κίνδυνος. Εγώ, επειδή πάντα θέλω να βρίσκω και θετικά σε όλες τις περιπτώσεις, το μόνο θετικό το οποίο θα μπορούσε κάποιος να πει για τη συμφωνία, όχι αυτή τη συμφωνία, αν υπήρχε το μια άλλη συμφωνία με τους Σκοπιανούς, είναι ότι θα πέταγε τους Τούρκους έξω, που αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι στα Βαλκάνια αλωνίζουν κυριολεκτικά. Με πρώτα απ' όλα την Αλβανία. Η Αλβανία στην ουσία είναι ένα προτεκτοράτο της Τουρκίας. Έπρεπε να λύσει και το αλβανικό, κύριε Σκοτζιάς, είχε πει ότι θα το λύσει. Είχε προσπαθήσει και μετά ήταν και το Κυπριακό. Είχε πάρει φόρα. Είχε πάρει φόρα. Είναι όλα. Κύριε Τσούμπη, μια και ανέφερε
Εδώ το θέμα της Τουρκίας, που ξέρω ότι εσείς είστε αρκετά ενημερωμένος στα ελληνοτουρκικά, πιστεύετε ότι καταφέραμε με τη συμφωνία, εάν τελικά ακυρωθεί, να διώξουμε τους Τούρκους από τα Βαλκάνια? Ναι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν μπήκε η Αλβανία μέσα στο ΝΑΤΟ το 2009, η Ελλάδα δεν έφερε καμία αντίρρηση. Διότι τότε, ξέρετε, είχε υπογραφεί μια συμφωνία για την αποκλειστική οικονομική ζώνη, η οποία στη συνέχεια η Αλβανία υπαναχώρησε. Ο Ράμα προσέφηκε στο Συνταγματικό Δικαστήριο και υπαναχώρησε από την συμφωνία. Εγώ λέω ότι δεν υπάρχει μια ασφαλιστική δικλίδα τώρα στη συγκεκριμένη συμφωνία, η οποία μας εξασφαλίζει ότι το επόμενο διάστημα οι Σκοπιανοί δεν θα πάνε σε αναθεώρηση του συντάγματος πάλι και θα ανταλλάξουν και θα βάλουν ό,τι θέλουν μέσα. Αυτό δεν το έχει πει κανένας. Αν μου επιτρέπετε, στρατηγέ, ναι, είναι προϋπόθεση να ψηφιστεί σήμερα ή αύριο η συμφωνία των Πρεσπών στη Βουλή, να μπει στο ΝΑΤΟ η ΦΥΡΟ και μετά να γίνει η αλλαγή του συντάγματος. Νομίζω όμως αυτό και, ότι και δεν, φαίνεται, ήταν, φαίνεται, δεν ήταν στην αρχή. Δεν μας είπε στην αρχή η κυβέρνηση ότι είχε συμφωνήσει κάτι τέτοιο. Είχε πει ότι θα κάνουν όλα τα προαπαιτούμενα οι Σκοπιανοί και μετά θα τους αφήσουμε να μπουν στο ΝΑΤΟ και μετά θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Ναι. Και εδώ φαίνεται αυτό που είπατε, κύριε Καρίδα, ότι ο επισπεύδων στη συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται ότι είμαστε εμείς. Ενώ θα έπρεπε να είναι οι Σκοπιανοί. Θέλουν να τελειώσουν δηλαδή. Δεν έχει υπογράψει ο πρόεδρος που ανέφερε νωρίτερα ο κύριος Ναύαρχος και εμείς πάμε, ας πούμε, να επικυρώσουμε μια συμφωνία. Δηλαδή αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Για ποιο λόγο να βιαζόμαστε εμείς να τελειώσουμε μια συμφωνία, η οποία, όπως είπατε νωρίτερα, σε ό,τι αφορά τις υποχωρήσεις, ήταν ετεροβαρής. Υποχωρήσεις που έγιναν από την πλευρά, εμείς ήμασταν μέλος του ΝΑΤΟ, ήμασταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί που θέλανε να το πετύχουν αυτό ήταν οι Σκοπιανοί, δεν ήμασταν εμείς. Για ποιο λόγο να βιαζόμαστε? Και εδώ τίθονται θέματα όπως γλώσσα, υπηκότητα, μακεδονικός λαός, μακεδονικό έθνος. Όλα αυτά αναφερθήκανε, ενώ πριν λέγαμε ότι δεν θα αναφέρονται. Θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα ξεκινήσουμε ακριβώς από αυτές τις έννοιες. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ είμαστε πάλι στην κοινή λογική. Προσπαθούμε να βρούμε την κοινή λογική στη Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία με την διπλωματική διακίνωση η Ελλάδα δίνει γλώσσα, δίνει υπηκότητα και λαό. Και αυτό γιατί στην διπλωματική διακίνωση αναφέρεται ότι για πρώτη φορά, και πρώτη φορά αναφέρεται αυτό, ο μακεδονικός λαός δεν έχει αναφερθεί ποτέ ξανά. Η αλλαγή του ονόματος της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας σε Βόρεια Μακεδονία πρακτικά αναιρείται από το γεγονός ότι με τη συμφωνία ο λαός της γειτονικής μας χώρας θα αποκαλείται μακεδονικός και όχι βόρειο-μακεδονικός. Επίσης, στο άρθρο 36, το άρθρο 36 από μόνο του παραβιάζει τη συμφωνία. Γιατί η δημοσιοποίηση του κειμένου της δρεματικής διακίνωσης επιβεβαίωσε ότι οι Σλάβοι της Φύρων κινήθηκαν κακόπιστα και όσον αφορά στις συνταγματικές αλλαγές. Στο άρθρο 36 του συντάγματος παραμένει ο όρος Μακεδονία και τα παράγωγά της. Ο κύριος Ζόραν Ζάεφ πρόβαλε τη δικαιολογία ότι η εν λόγω λέει αναφορά έχει ιστορική διάσταση. Η δημοκρατία εγγυάται συγκεκριμένα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης σε βετεράνους του αντιφασιστικού πολέμου και σε όλους τους μακεδονικούς εθνικοαπελευθερωτικούς, λέει, πολέμους, στους ανάπηρους πολέμου, σε εκδιωμένους και φυλακισμένους για τις ιδέες της ξεχωριστής ταυτότητας του μακεδονικού λαού και της μακεδονικής πολιτιακής υπόστασης, λέει χαρακτηριστικά. Άρα λοιπόν, κύριοι εδώ οι οποίοι έχετε υπηρετήσει στις ένοπλες δυνάμεις και έχετε γαλουχηθεί στο ότι προστατεύουμε την πατρίδα μας, κύριε Βρετέ, εσείς τι λέτε για αυτά τα οποία αναφέρονται στο Σύνταγμα της Μακεδονίας, το οποίο, της Μακεδονίας, με συγχωρείτε, των Σκοπίων, που θέλω να το λένε Σύνταγμα της Μακεδονίας? Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, θέλω να σας πω ότι στη Βουλή αυτή τη στιγμή συζητιέται το θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών, χωρίς να έχουν καν το κείμενο του Συντάγματος. Άρα λοιπόν, οποιασδήποτε αλλαγές πρόκειται να γίνουν, θα γίνουν. Και ως εκ τούτου, αυτή τη στιγμή η συζήτηση η οποία γίνεται στη Βουλή θεωρώ ότι είναι άκυρη. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Πρώτη. Το δεύτερο είναι ότι θα σας πω ότι κατάγομαι την Καβάλα και ότι έχω μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη. Και ρωτώ λοιπόν τον κάθε καλοπροαίρετο για τη συμφωνία. Πώς τα ονομάζομαι? Μακεδόνας ή κάπως αλλιώς? Ή ανήκω και εγώ στο μακεδονικό λαό του Ζόραν Ζάεφ?
Δεν ξέρω, αυτό θα, αυτό, μας, λοιπόν, θα μου το πείτε μόνο, εσείς πώς θα πιστεύω να ονομάζεστε. Θα σας πω, αυτά τα οποία λέει συνεχώς ο Ζωάν Ζάιφ, αυτά τα οποία υπονοεί η ειρηματική διακοίνωση, αυτά τα οποία κατά καιρούς έχουμε δει από τον λαό των Σκοπίων, αυτά τα οποία γίνονται στη Φλόρινα που ανέφερε ο στρατηγός, όλα αυτά για μένα δείχνουν ότι την επόμενη μέρα τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα από ό,τι ήταν την προηγούμενη μέρα της ψήφισης της συμφωνίας των Πρεσφόρων. Άρα λοιπόν η συμφωνία είναι κατάπτυστη και ως εκ τούτου θα πρέπει με πάση θυσία το Ελληνικό Κοινοβούλιο σήμερα ή αύριο να αποφασίσει έτσι ώστε να μην περάσει αυτή η συμφωνία. Μήπως μπορέσουμε και αλλάξουμε εκτός από τα δύο άρθρα που δεν αλλάζουν τα υπόλοιπα άρθρα και βγουν αυτοί οι αλυτρωτικές επιδιώξεις της γείτονος χώρας. Μάλιστα, κύριε Αντινάβαρχε, εσείς τι λέτε? Είδατε εδώ ότι για πρώτη φορά αναφέρουμε μακεδονικό λαό. Τι γίνεται? Σαφώς το είπαμε και από την αρχή ότι η συμφωνία τουλάχιστον από το ελληνικό λαό δεν είναι αποδεκτή για όλους αυτούς τους λόγους που είπατε. Και όπως είπα πριν και συμφωνώ και με τους άλλους δύο. Θα την κυρώσει το ελληνικό κοινοβούλιο. Ακριβώς. Θα είναι μια στιγμιαία, μια φωτογραφική πλειοψηφία του κοινοβουλίου που δεν υπήρξε ποτέ στο παρελθόν και ούτε θα υπάρξει και στο μέλλον. Και αυτό δημιουργεί κυρίως πολιτικά προβλήματα και θέματα και ενδεχομένως και νομικά, διότι αυτά τα οποία γίνονται είναι, όπως είπε και ο κύριος Πτέραρχος εδώ, ψηφίζουν μία συμφωνία την οποία δεν την ξέρουν. Βέβαια έχουμε συνηθίσει τους βουλευτές μας να ψηφίζουν από τα μνημόνια συμφωνίες και μνημόνια που ούτε καν τα έχουν διαβάσει, αλλά άλλο τα οικονομικά θέματα και άλλο τα εθνικά θέματα και που υποχρεούνται. Να πούμε και κάτι άλλο. Έτσι. Εδώ το κείμενο δεν είναι τεράστιο. Ακριβώς. Δηλαδή, εάν το κείμενο υπήρχε εγκαίρως στη Βουλή και αν είχε φροντίσει για ενημέρωση η κυβέρνηση, που τελικά καταλάβαμε ότι μάλλον δεν ήθελε να υπάρχει αυτή η ενημέρωση για δικούς της λόγους, και ίσως κάποια στιγμή πρέπει να μας το εξηγήσει. Μπορεί να μην αυτό. Ήθελε, μπορεί και να μην ήξερε. Αυτό είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Ακριβώς. Γιατί εντάξει, μπορεί δηλαδή, να μην ήθελε. Το να μην θέλει, ξέρει. Αλλά το να μην ξέρει είναι το χειρότερο. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Και πολύ φοβάμαι ότι δεν ξέρανε. Δηλαδή, τη ρηματική διακοίνωση δεν διαβάσανε καλά, δεν κοιτάξαν τι κρύβεται από πίσω, δεν τη σχετίσανε με τις διορθώσεις που έπρεπε να γίνουν και τελικά γίνανε, εάν γίνουν τελικά, στο Σύνταγμα. Και αυτό δείχνει μία προχειρότητα, στην οποία βέβαια δεν θέλω να μπω σε πρόσωπα, αλλά πιστεύω αν υπήρχε ένας διπλωμάτης καριέρας. Ο κύριος Κοτζιάς είναι, ο κύριος Τσίπρας. Ναι, δεν θέλω. Επειδή έφυγε και ο κύριος Κοτζιάς και αυτά γίνονται μετά την αποχώρηση. Επειδή έφυγε, δεν σημαίνει ότι έχει. Δεν θέλω να μπω σε πρόσωπα, αλλά αν υπήρχε ένας διπλωμάτης υπουργός εξωτερικών. Το όνομά του θα μπει στη συμφωνία. Όχι, λέω μετά, γιατί αυτά ήρθαν. Η ρηματική διακοίνωση ήρθε μετά. Αλλά και από την αρχή. Αν υπήρχε ένας διπλωμάτης καριέρας, πιστεύω δεν θα τα δεχόταν αυτά τα πράγματα. Ξεχνάτε να υπάρχει ότι τη ρηματική διακοίνωση, αν μου επιτρέπετε. Τι λέτε, βέβαια, σας επιτρέπω. Τη ρηματική διακοίνωση την είχε ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή και την επεδείκνυε. Είχε φύγει ο Κοτζιάς. Ναι, αλλά την επεδείκνυε ως κάτι πολύ σοβαρό και πολύ θετικό. Αναφέρθηκα ότι η ρηματική διακοίνωση ήρθε μετά τον κύριο Κοτζιά, άρα δεν τον μπλέκω τον κύριο Κοτζιά, τον μπλέκω στα προηγούμενα. Αλλά και λέω, εάν υπήρχε ένα. Η ρηματική διακοίνωση, να σας πω κάτι, είναι κολλημένη με την συμφωνία των Πρεσπών. Δεν είναι, δηλαδή είναι ένα δεν κείμενο είναι συνοδευτικό. Εδώ φαίνεται ότι δεν είναι κολλημένη, διότι από ό,τι διαβάζουμε, παραβιάζει και τη συμφωνία των Πρεσπών η ρηματική διακοίνωση. Μα κακώς όταν συμφωνεί σε κάτι και έχεις υπογράψει, σου εμφανίζονται μετά κάτι άλλο. Έτσι. Θα έπρεπε να σταματήσουν οι διαπραγματεύσεις. Έπρεπε να απαντήσει όμως, που δεν έγινε απάντηση. Θέλω να βάλω και μια άλλη διάσταση γεωπολιτική στην κουβέντα μας. Μου λένε διάφοροι οι οποίοι, εγώ δεν είμαι πολύ, δεν είμαι expert στα οικονομικά, αλλά διάφοροι φίλοι οι οποίοι ασχολούνται με τα οικονομικά, μου λέει, κοίταξε να δεις, μου λέει, εδώ, εάν εμείς δώσουμε τη Μακεδονία, υπάρχει και οικονομικό όφελος πίσω από αυτή τη συμφωνία. Ξαφνικά, λέει, οι αγορές θα μας αγαπήσουν. Κύριε Τζούμη, τι λέτε εσείς, υπάρχει κάτι τέτοιο που πλανάτε στον αέρα, ότι αν δώσουμε τη Μακεδονία θα αρχίσουν οι ξένοι οίκοι να ανεβάζουν τις δυνατότητες της χώρας μας τεχνητά? Κοιτάξτε, εγώ με τα οικονομικά δεν έχω σχέση ιδιαίτερη. Έχετε όμως με τη γεωπολιτική. Εσείς το ξέρετε. Και θέλω να καταλάβω πόσο μεγάλη αξία. Δηλαδή, το γεγονός ότι. Πόσα αργύρια στοιχίζει η γεωπολιτική. Καταλάβατε πώς το λέω. Το θέμα της συμφωνίας, όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν ένα διμερές πρόβλημα ανάμεσα στην Ελλάδα και στα Σκόπια. Αφορούσε ευρύτερα γεωπολιτικά συμφέροντα. Από την περιοχή των Σκοπίων και την περιοχή του Κοσφοπεδίου
Υπάρχουν σχεδιασμοί για να περάσουν ενεργειακή αγωγή, υπάρχουν σχεδιασμοί για την πλωτότητα του αξιού. Συνεπώς λοιπόν έχει μια αξία εκεί η περιοχή και θέλω να το λύσουν το θέμα. Αλλά θα μου επιτρέψετε να έρθω λίγο και στα προηγούμενα θέματα τα οποία είπατε. Δεν ήταν η πρώτη φορά που είδαμε μετρηματική διακοίνωση που έγινε αναφορά στο μακεδονικό λαό. Αν θυμάστε, την ημέρα της συμφωνίας, που υπεγράφει η συμφωνία στις πρέσπες, ο κύριος Ζάεφ, παρουσία του κυρίου Τσίπρα και του Mr. Good Diplomacy του κυρίου Κοντζιά, είχε πει οι Μακεδόνες, οι Έλληνες και οι Ευρωπαίοι. Και οι δύο γελούσανε. Συνεπώς λοιπόν δεν ήταν η πρώτη φορά. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω και το εξής. Εάν δείτε μέσα στον εθνικό ύμνο των Σκοπίων το τι λέγεται. Ναι, το έχω διαβάσει. Δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει. Το έστειλε ένας φίλος από τη Μιλάνε για το μακεδονικό λαό, μιλάνε για την επανάσταση του Κρούσοβο και του Ίλιντεν, δηλαδή, που εκεί είναι, είναι το ιδεολόγημα του μακεδονισμού σε όλο το μεγαλείο. Να κάνω μια ερώτηση. Δεν τέθηκε το θέμα του εθνικού ύμνου στην διαπραγμάτευση. Δεν νομίζω ότι έχει τεθεί. Δεν νομίζω ότι έχει τεθεί. Κάποια στιγμή, αν θέλετε, μπορείτε να το διαβάσετε, να δείτε τι γράφει μέσα, έτσι. Φαίνεται ο αλυτρωτισμός σε όλο το μεγαλείο. Αλλά και να θέσω και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο ανέφερε νωρίτερα ο κύριος Ναύαρχος. Μίλησε για διακομματική εθνική συνεννόηση. Προφανώς χρειάζεται διακομματική εθνική συνεννόηση, αλλά θα πρέπει να δούμε και τις ευθύνες που έχουμε σαν πολίτες για αυτούς που φέρνουμε στην εξουσία. Γιατί πολλές φορές τα ξεχνάμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ πριν έρθει στην εξουσία δεν το είχε βάλει αυτό μέσα στο πρόγραμμά του. Και οι βουλευτές οι οποίοι ψηφίζουν, αυτοί οι τσόντες βουλευτές, είχαν πει στον ελληνικό λαό ότι δεν θα ψηφίσουν τη συμφωνία. Η κυρία Κουντουρά, ας πούμε, είχε πει ότι είναι κατά της Μακεδονίας, κατά της συμφωνίας πριν. Και τώρα πάει και την ψηφίζει. Συνεπώς λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε και εμείς σαν πολίτες τι ευθύνη έχουμε για όλα αυτά τα πράγματα. Και εδώ πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Ότι αν πραγματικά σκέφτονται η κυρία Κουντουρά, ας πούμε, ή οι υπόλοιποι οι οποίοι, οι οποίοι ήταν στους ΑΝΕΛ, έτσι, γιατί οι ΑΝΕΛ ήταν πάντοτε κατά τέτοιων συμφωνιών. Ναι. Και ήταν και ακόμα πιο ακραίοι στις απόψεις. Δηλαδή, αν τους. Η κυρία Κουντουρά δεν έμενε υπουργός, πιστεύετε ότι θα ψήφιζε τη συμφωνία. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Ότι ναι. Αν πραγματικά η κυρία Κουντουρά πιστεύει ότι πρέπει να το κάνει για λόγους πατριωτικούς, μπορεί να παραιτηθεί από το Υπουργείο Τουρισμού. Ναι, δεν παραιτείται όμως. Όπως και οι υπόλοιποι, όπως και η κυρία Παπακώστα. Μπορεί να παραιτηθεί από το Υπουργείο για να δείξει και να πει στις κακές γλώσσες που λένε ότι το κάνει για την καρέκλα, ότι εγώ δεν το κάνω για την καρέκλα, το κάνω για την πατρίδα. Παρετούμε λοιπόν από υπουργός και το ψηφίζω. Ναι. Ξαναλέω όμως, κύριε Καρία, πρέπει να σκεφτούμε και εμείς σαν πολίτες την ευθύνη που έχουμε για όλα αυτά τα πράγματα. Ποιους φέρνουμε στη Βουλή. Και να επιλέξουμε την επόμενη φορά τα πρόσωπα τα σωστά. Πολύ σωστό. Ο κ. Βετός θέλει να κάνει κάποιο παραπάνω σχόλιο σε αυτό. Ναι, θα ήθελα να πω ότι μία από τις πλέον, νομίζω, ωραίες ατάκες οι οποίες έχουν υποθεί κατά καιρούς στην Ελλάδα και έχει εφαρμογή και στην παρούσα περίπτωση είναι αυτό που λέγεται είναι πολλά τα λεφτάρι. Μάλιστα. Έτσι. Άρα λέτε ότι ήταν προϊόν συναλλαγής οι βουλευτές. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό που λέω, αλλά θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα δεν χρειάζονται επιβεβαίωση. Κοιτάξτε, εγώ επειδή είμαι και θεσμικός λόγω του ρόλου μου και επειδή πιστεύω στη δημοκρατία. Όσο κακή και αν είναι, είναι πολύ πιο καλύτερη από άλλα πολιτεύματα. Σωφή. Δεν μπορώ να δεχθώ, όπως είπε και ο στρατηγός, προδότες, κανένανε. Δεν μπορώ να δεχθώ αργυρώνητους με τίποτα. Α, και ίσως ιστορικά αυτά που λέω έχουν διαψευστεί. Αλλά δεν μπορώ να το δεχθώ αν δεν έχω στοιχεία. Τώρα, σωστό είναι αυτό που ούτε σε ονοματολογία, και έτσι πρέπει και ούτε να σε ονοματολογία μπορώ να πω για την κυρία Κουντουρά, για τον ένα, για τον άλλο. Όχι, εγώ ανέφερα κάποιους οι οποίοι ήταν από τους ΑΝΕΛ. Γιατί να σας πω κάτι. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θα ψηφίσουν τη συμφωνία, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι από την αρχή οι άνθρωποι αυτοί την έφεραν τη συμφωνία για να την ψηφίσουν. Αυτό το οποίο εντυπωσιάζει είναι ότι αυτοί που ήταν υπέρ της Μακεδονίας και κατά της συμφωνίας να λένε τώρα ότι θα το ψηφίσουν. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και πρέπει να το δικαιολογήσουν αυτοί, να το καταλάβουμε κι εμείς. Να το δικαιολογήσουν αυτοί, όχι εμείς. Αυτοί να το δικαιολογήσουν. Να κληθούν λοιπόν αυτοί, να πούνε γιατί ψηφίσανε και ο πτέραρχος μπορεί να το πει. Εγώ δεν μπορώ να το πω, γιατί δεν ξέρω και ούτε μπορώ να κατηγορήσω κανέναν. Ακούστε να σας πω, δεν θέλω να κατηγορήσω κάποιον. Ότι κάναμε ένα κύκλο πάνω σε αυτό το κομμάτι και εγώ θέλω να πω το εξής. Να ξεκαθαρίσω λίγο τη θέση μου. Ήμουνα στην εκδήλωση κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών που έγινε στο Σύνταγμα και μας είπαν όλοι ότι εκεί ήταν αριστεροί, ήταν συγγνώμη, χρυσαυγίτες, ακροδεξιοί. Χοντικοί, εμένα με είπαν χοντικό. Πολύ ωραία. Χοντικό, πάμε να δούμε. Ο κύριος Μπογιόπουλος, το λέω και πόνι. Πάμε να δούμε ένα βίντεο το οποίο δείχνει ποιοι ήταν οι οποίοι βρέθηκαν στην πορεία, κατά πόσο ήταν ακροδεξιοί και κάνανε μόνο επεισόδια. Γιατί αυτοί που τελικά κάνανε τα επεισόδια, και θα μου επιτρέψετε αυτό να το πω, μετά από τόσα χρόνια που καλύπτω διαδηλώσεις με επιτόπιο ρεπορτάζ, εμένα δεν μου φάνηκαν
ούτε ότι ήταν ιδεολόγοι ακροδεξοί, ούτε ότι ήταν άνθρωποι του παρακράτους, οι οποίοι αυτό που θέλανε ήταν να τσιγκλήσουν τις δυνάμεις της αστυνομίας, να ρίξουν τα χημικά και να διαλυθεί η πορεία. Έτσι. Πάμε να δούμε όμως τους απλούς αγνούς ανθρώπους που πήγαν στην πορεία. Έτσι ακριβώς. Όσο περνάει η ώρα και πλησιάζει τις 2, πυκνώνει ο κόσμος. Μιλάμε πραγματικά για χιλιάδες κόσμο. Μια λαοθάλασσα ενωμένη. Ενωμένη για τη Μακεδονία. Για πείτε μας εδώ τι γίνεται. Μαζεύουμε υπογραφές. Μαζεύουμε υπογραφές για να γίνει δημοψήφισμα για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Εμείς οι δημοκρατικοί πολίτες που συνυπογράφουμε αυτό το κείμενο δηλώνουμε την αντίθεσή μας στη Συμφωνία των Πρεσπών. Μάλιστα. Υπογράψατε. Βεβαίως. Τι υπογράψατε. Για δημοψήφισμα για τη Μακεδονία. Είμαστε αντίθετοι με αυτό που πάει να περάσει ο Τσίπρας, κάθετα αντίθετοι. Δεν δεχόμαστε με τίποτα. Από ποια περιοχή είστε? Από Χίο. Και εσείς υπογράψατε? Βεβαίως, βεβαίως. Από ποια περιοχή είστε? Από το Ήλιον, από το Ήλιον. Λοιπόν, εδώ έχουμε, βλέπουμε εδώ ένα πανό. Το έχουν γράψει στα αγγλικά. Γιατί το έχετε γράψει στα αγγλικά? Καταρχήν ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεστε εδώ μαζί μας να αγωνιστούμε όλοι μαζί για αυτόν τον υπέροχο αγώνα που κάνουμε. Το γράψαμε αγγλικά γιατί μετά τις προηγούμενες εκδηλώσεις που ήμασταν όλοι μαζί δεν είχαμε δει κάποια άτομα με αγγλικά και σκεφτήκαμε ο γαμπρός μου και ο πολύ ο Δημήτρης ήθελε να το γράψουμε αγγλικά. Από πού έχετε έρθει? Από Αθήνα είμαστε, καταγωγή από Ήπειρο, για ένα σκοπό όπως όλοι. Για τη Μακεδονία, για την ελληνική. Να το πάρουν χαμπάρι όλοι οι πολιτικοί. Εγώ είμαι Αγιορείτης από το Άγιο Όρος. Ιερά Μονή Εσυγμένου. Ήρθαμε να βροντοφωνάξουμε, να σώσουμε την πατρίδα μας. Γιατί η πατρίδα μας κινδυνεύει. Μην το αμφιβάλλετε αυτό το πράγμα. Ζει η Μακεδονία μας, ζει η Ελλάδα μας, ζει ο Χριστός μας. Ορθοδοξία ή θάνατος. Για τη Μακεδονία μας, Για τη Μακεδονία. Πριν πιούμε τη σιγουδιά, να μας πεις από πού ήρθες, από ποιο μέρος της Κρήτης. Ήρθαμε από την Κρήτη, από τα Χανιά. Πολλά άτομα. Να δούμε τι θα γίνει με τη Μακεδονία. Τι λες να γίνει τελικά? Δεν πιστεύω να αλλάξει κάτι, αλλά μακάρι. Ήρθαμε κι εμείς εδώ πέρα να δώσουμε το παρόν, να βοηθήσουμε τους Μακεδόνες μας. Ούτε ως άλλο σαν Κρήτες πολλές φορές έχουμε μοιραστεί πολέμους, προσπάθειες των Μακεδόνων. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς σήμερα, όπως και πολλοί Έλληνες από διάφορα μέρη της Ελλάδος, από Κύπρο, από Αυστραλία, από ό,τι ξέρουμε, ήρθαμε εδώ πέρα να βροντοφωνάξουμε και να πούμε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Είναι απαράδεκτο να συζητάμε καν ότι τα Σκόπια μπορεί να λέγονται Μακεδονία ή να έχουν κάποια σχέση με το Μέγα Αλέξανδρο. Από πού έχετε έρθει? Μακεδονία 600, του Αλεξάνδρου η χώρα. Έτσι. Να μην τα πω όλα γιατί συγκινούμε. Ο Κωνσταντίνος Κατσίφας είναι παρόν. Είναι παρόν με τη σημαία του. Αυτή είναι η σημαία. Με την οποία ουσιαστικά για την οποία έδωσε τη ζωή του. Σήμερα εδώ βρισκόμαστε όλοι Έλληνες. Ελλαδίτες, Βορειοϋπειρώτες, Κρητικοί, Κύπροι, όλοι από όλο τον ελληνισμό για να διατρανώσουμε μόνο ένα πράγμα που είναι σημαντικό. Ότι η Μακεδονία είναι μία και μοναδική ελληνική. Δεν υπάρχει βόρεια, νότια, δυτική, άνω και κάτω. Είναι μία ελληνική και μοναδική. Εγώ είμαι ο Δερβιτσάνη, Βορειοϋπειρώ. Είμαστε εδώ για να διαδηλώσουμε για τη Μακεδονία, να μην υπάρχει άλλη μία χαμένη πατρίδα. Και το λιγότερο να τιμήσουμε για άλλη μια φορά τον Κωνσταντίνο που έδωσε τη ζωή του για τη σημαία και θα είμαστε παρόν όποτε η πατρίδα μας χρειαστεί. Μια φράση Αλέξη. Από τον Ελλήνα τα ιερά και αυτά τα ιερά λοιπόν προσπάθησαν να μας κάνουν να ξεχάσουμε ποιοι είμαστε. Ερχόμαστε από τη Δράμα και φέρνουμε το ένα και μοναδικό μήνυμα ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Είναι ελληνική στις ψυχές μας, στα χώματα που πατάμε, στα παιδιά που μεγαλώνουμε. Είμαστε εδώ πέρα για τη Μακεδονία που αυτή τη στιγμή είμαστε προδομένοι και δείχνουμε με τον τρόπο μας ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ότι η συμφωνία δεν πρέπει να περάσει. Είναι εθνικό το θέμα και δεν είναι απόφαση κάποιων βουλευτών ή κάποιας κυβέρνησης. Είναι απόφαση όλων των Ελλήνων. Κατέβηκα σήμερα στο συλλαλητήριο για να δηλώσω μαζί με όλους που είναι σήμερα εδώ και είναι μαζική συμμετοχή του κόσμου την πεποίθησή μας
ότι 3.000 χρόνια από την ιστορία της ελληνικής Μακεδονίας δεν μπορούν να παραδοθούν επειδή το θέλει ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του. Το 70% των Ελλήνων πολιτών είναι αντίθετη με αυτή τη συμφωνία. Όφιλε αυτό ο κύριος Τσίπρας μαζί με τον κύριο Κοτζιά και ο κύριος Καμένος να το προϋπολογίσουν. Να το δουν δηλαδή ότι θα ερχόταν ένα κύμα το οποίο θα τους άρωνε. Και η πραγματικότητα γίνεται εδώ. Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να φέρει το θέμα των Σκοπίων για να διεμβολήσει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν το κατάφερε, αντιθέτως όμως, η Νέα Δημοκρατία μπήκε μπετόν μπροστά, αλλά αντιθέτως, όπως λέτε, διαλύονται τα μικρά κόμματα. Το γεγονός όμως είναι ότι αν ήθελε ο Πρωθυπουργός να θέλει πραγματικά τη συμφωνία και να μην προκαλέσει έξαρση εθνικισμού ακόμη, πέραν του πατριωτισμού, θα όφιλε να πολιτευτεί διαφορετικά. Θα τον καταπιεί η ιστορία των Σκοπίων. Μάλιστα. Είδαμε τον απλό κόσμο, είδαμε μπροστά στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη ότι δεν υπήρχαν τίποτα από αυτά τα στοιχεία που παρέφερσαν μετά, με τις μάσκες, με τα καδρόνια. Αλλά θέλω να πάω στον κύριο Βρετό, γιατί θέλει να συμπληρώσει κάτι σημαντικό για την προηγούμενη συζήτηση. Και μου δίνετε την ευκαιρία, θα ήθελα να πω το εξής για τον χρόνο, ότι αυτά τα οποία ανέφερα προηγουμένως περί ενδεχομένων χρηματισμών κτλ. Είναι θέματα τα οποία τέθηκαν στη δικαιοσύνη πλέον. Απασχολούν τη δικαιοσύνη. Είναι κατηγορίες τις οποίες εξέπεμψε ο πρόεδρος των ΑΛΕΝ εναντίον του πρώην Υπουργού Εξωτερικών του κ. Κοτζιά, λέγοντας πράττω, εισπράττω, διαπράττω, ξέρω εγώ κτλ. Οπότε θεωρητικά και πρακτικά το θέμα βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο ξαφνικά το σκέφτηκα και το είπα εδώ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο. Μία κουβέντα από τον κύριο Βερβενά για να κλείσουμε και μία από τον κύριο Τζουμί. Εγώ το μόνο το οποίο έχω να πω. Να σας συγχαρώ για την εκπομπή σας, τα καλύψατε όλα και να συγχαρώ και τους άλλους δύο συνομιλητές μας. Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά και πολύ διδακτική για τον ελληνικό λαό. Να είστε καλά. Κύριε Τζούμι, σας είδαμε και μάχημο στην πορεία, στην εκδήλωση για το συλλαλητήριο. Κοιτάξτε, δεν μπορεί όλος αυτός ο κόσμος να τον χαρακτηρίζουμε εθνίκη, όπως είχε πει ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Δεν είναι εθνίκη όλος αυτός ο κόσμος που κατέβηκε και φώναζε για τη Μακεδονία. Αυτό να το καταλάβουμε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω όλους. Ελπίζουμε όλοι, γιατί όλοι είμαστε Έλληνες, όλοι θέλουμε το καλό της χώρας μας. Τελικά, ό,τι και να γίνει, να είναι προς όφελος της πατρίδας μας. Ό,τι και να συμβεί, αυτή η συμφωνία των Πρεσπών, τελικά, είτε κυρωθεί είτε δεν κυρωθεί, ό,τι και να συμβεί, να είναι καλό για την πατρίδα μας, γιατί την αγαπάμε και αυτό θέλουμε όλοι. Από εμάς, καλή σας νύχτα.